Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να μεταφέρω τα λόγια ενός Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Χαρακίδη, έτσι όπως ακριβώς υπόθηκαν και έτσι όπως ακριβώς καταγράφηκαν και στις κάμερες εχθές. Στο χθεσινό λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, ο άνθρωπος που ξεσκέπασε το σκάνδαλο των μιζών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Δημοτικός Σύμβουλος, παρακαλώ, του κυρίου Χαρακίδη, Πόλη και Ζωή, κύριος Σταύρος Γκάνης, προέβη σε σοβαρότητες καταγγελίες εναντίον τόσο της απελθούσης Δημοτικής Αρχής, όσο και κατά του κυρίου Χαρακίδη. Ο κύριος Γκάνης, στον οποίο σημειωτέων ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γρηγόρης Παπαδόπουλος, δεν έδινε το λόγο, μη τηρώντας τη διαδικασία σε μια προσπάθεια φήμωσης της αλήθειας, κατήγγειλε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή Πόλη και Ζωή, του κυρίου Χαρακίδη, για εικονικά τιμολόγια, ανύπαρκτα έργα και δωροδοκίες. Και συγκεκριμένα μίλησε για τον καθαρισμό του ρέματος από το Μυλοπόταμο μέχρι τον Καλό Αγρό αξίας 12.500 ευρώ. Για να το πούμε πιο απλά, φανταστείτε ότι υποτίθεται ότι το έργο αυτό έχει γίνει, ενώ δεν έχει γίνει, τα χρήματα έχουν εισπραχθεί, δεν ξέρουμε ποιος τα πήρε και πού πήγαν. Και φανταστείτε τώρα εσείς ένα απλό παράδειγμα, όταν μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο σε ένα μικρό χωριό όπως είναι ο Μυλοπόταμος, τι άλλα μπορούν να γίνουν. Είναι γνωστά τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μεταφέρουμε και να αναδείξουμε αυτά που υπόθηκαν, για να μην κατηγορηθεί η παράταξή μας ότι βγήκε μέσα από εμάς. Εμείς απλά μεταφέρουμε αυτά που ακούστηκαν. Και συνεχίζω. Ο κύριος Γιάννης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας έκανε λόγο λοιπόν για πρακτικές από την Πόλη και Ζωή και τον κύριο Χαρακίδη που ντροπιάζουν πραγματικά όλους τους δραμηνούς και τις δραμηνές. Οι άνθρωποι που κόπτονται για την νοημοσύνη των δραμηνών είναι αυτοί που υποτιμούν συνεχώς καθημερινά την νοημοσύνη μας. Δραμηνές και δραμηνοί, όπως τα αντιλαμβάνεστε, όλοι εμείς, όλοι μας αγγίζουν οι καταγγελίες του κύριου Γκάνη, του ανθρώπου, επαναλαμβάνω, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι σύμβουλος του κυρίου Χαρακίδη. Είναι τόσο σοβαρές που εμείς τις παραθέτουμε στην κρίση των δραμηνών. Καλό και προτρέπω εσάς, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και τηλεοπτικά, να ασκήσετε το λειτουργήμά σας όπως και το ασκείτε πάντα και το σεβόμαστε, για να ενημερωθούν οι δημότες μας αμερόληπτα, προβάλλοντάς τα όπως πρέπει τις καταγγελίες του κυρίου Γκάνη, θα το ξαναπώ, του κυρίου Γκάνη, προς ενημέρωση των πολιτών και να μην αποκριθούν κανένα από τα στοιχεία έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν. Η Δημοτική Παράταξη Ενώνουμε τη Δράμα καλεί την ελληνική δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα επί του θέματος των καταγγελιών του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου, από τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Γκάνη κατά του κυρίου Χαρακίδη. Καλούμε τη δικαιοσύνη να παρέμβει και να επιδείξει τα αντανακλαστικά που επέδειξε και στην περίπτωση του σκανδάλου στην Αθήνα πριν 1,5 χρόνο. Η Δημοτική Παράταξη Ενώνουμε τη Δράμα και ο αυριανός Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμψάκος δηλώνει ευθαστός και ξεκάθαρα προς όλους, δραμηνοί και δραμηνές, η πολιτική τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί σύντομα. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, ούτε ως παράταξη, ούτε ως άνθρωποι. Θα αποδώσουμε σύντομα την αλήθεια στους συμπολίτες μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί από εμάς έχουν προσδοκίες και αναμονές. Ο κύριος Χαρακίδης και η παρέα του αποδομείται και καταραίει καθημερινώς. Το βλέπουμε τηλεοπτικώς πως έχουν ξεφύγει σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Η αλήθεια θα λάμψει σύντομα. Μία νέα αρχή ξεκινά για την πόλη μας από τις 25 του μηνός. Σας ευχαριστώ.